Μαρτίνες με Φάλτσο. Πέρασε η μπάλα, κεφαλιά από τον Τζεγγέλε. Πολύ πολλά χρόνια πλέον στις ομάδες, ειδικά της Football League. Να δούμε την μπάλα που γίνεται από τα δεξιά. Δεν μπόρεσε να πλασάρει ο Κρητικός. Ζητά κόρνερ. Πάγκαλος, Κρητικός προσπαθεί να κρατηθεί να μην βγει offside. Ο Πάγκαλος πάει να φύγει μόνος του. Πέρασε τον Τζεγγέλε. Κάνει και ένα σουτ. Υποχρεώνει σε σπουδαία απόκρουση τον Στεφανάκο. Αριστεροπόδαρος κυρίως, έχει και το δεξί του όμως καλό. Νάτος εδώ με το δεξί θα σουτάρει, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ρίζος, η μπάλα πήγε κοντά του, αν δυνατό το σουτ, είχε παίκτες μπροστά. Έχει τις περισσότερες επιθέσεις ο Πανετολικός και έχει... Για να δούμε στο Κρητικό, έδωσε καλή θέση, βάζει λάθος το σώμα και ο Σούπης Παπαδόπουλος ανοίγει τα χέρια και προσεύχεται και χειροκροτεί παράλληλα. Κλέβει ο Σιλιγαρδάκης, ωραία ο Πάγκαλος, απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του τον Καλογέρη και εκπληκτικό γκολ 1-0 στο 51ο λεπτό. Τρέχουν όλοι πάνω στον Ντίνο Πάγκαλο που πανηγυρίζει. 1-0 στο 31, στο 51 συγγνώμη, από τον Ντίνο Πάγκαλο. Παλιά στην περιοχή ο Καπέλ γυρίζει, απέκρουσε ο Ρίζος, κάπως πήγε μπάλα για σου τι ήταν. Κεφαλιά του Καπέλ, πέφτει ο Ρίζος, μπλοκάρει, σχεδόν ίδια δεκάδα. Να εδώ έγινε το λάθος, ο Κρητικός στην περιοχή, ανοίγει την μπάλα, γυρίζει, χάνει τεράστια ευκαιρία ο Γκούμας. Μπος Καπέλ, Καπέλ περνάει για τον Μωρένο, το σούτ του αριστερό δεν έχει πολύ δύναμη. Η κλασική ερώτηση, πώς αισθάνεσαι και μάλιστα από ένα ωραίο γκολ. Αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι μετά την νίκη που κάναμε εδώ σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα όλη τη εβδομάδα και ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια από τις καλές ομάδες της Super League. Το πιστεύαμε όμως ότι ήρθαμε εδώ πέρα πρώτα να μην χάσουμε, να πάρουμε το βαθμό. Και από εκεί πέρα ξέραμε ότι όσο το παιχνίδι ήταν στο 0-0 θα βρούμε μπροστά τη φάση να κάνουμε ένα γκολ να κλέψουμε το παιχνίδι. Και έτσι τα καταφέραμε. Κοιτάμε τη συνέχεια να δούμε. Το κύπελλο ξέρουμε ότι δεν θα το πάρουμε. Στόχος μας είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Όσο για το πρωτάθλημα, έχουμε ο στόχος μας είναι να πάμε από την τέταρτη θέση και πάνω.